πειράζει, πειράζει. Εντάξει, Ισταλού. Ναι. Αυτό το αγόρι το πέτυχα στο Κολονάκι, δεν το είχα δει, δεν το είχα καταλάβει. Τι κάνεις? Συγγνώμη, συγγνώμη, Λουκέλα εδώ. Να σου πω, όταν παντρευόμαστε, άμα παντρευτούμε, να σε έχουμε σε υπόψη μας. Δεν έχει και μια μπανάνα, ρε παιδιά, να πει μια κουβέντα το αγόρι. Συγγνώμη, λίγο να πω κάτι εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν δεν ήταν ο Ντάνιελ, ναι, που με ψυχώνει από πέρσι ότι πρέπει να είμαι σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα σου να. Δεν θέλω. Εγωγή, ένα μικρόφωνο στον Ντάνιελ, παρακαλώ. Ναι, την μπανάνα, αλλά και Χρήστος... μια κουβερτούλα θα κρυώσει. Μπανάνα στον Ντάνιελ τώρα. Δε, μισό λεπτό, όλα λίγο, ένα λίγο. Να κάνουμε τη σύγκριση λίγο. Μισό λεπτό, έρχομαι, παιδιά, μισό λεπτό. Όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να βάλω το τακουνάκι που το είχα βγάλει εδώ. Κάτσε εδώ. Και γιατί τι είδε σε κρύωση ξαφνικά, στο παιδί μου. Είναι ζεστό το κλίμα, είναι οικογενειακό. Μπέτη, να κάτσε εκεί που κάθεσαι. Τι έσκαλε που δεν θα έρθω εγώ. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Γιατί την έπεισε. Μαγευραστείτε, κορίτσια. Γιατί την έπεισε να έρθει την Χριστίνα, τι είχε δει. Μιλά ή μόνο έτσι βγαίνει από την εκδοχή. Έλα από εδώ, αγόρι μου. Καλησπέρα, αγόρι μου. Έλα, κάτσε εδώ. Κάτσε να τα πούμε. Αφήστε τον Τάνια, αφήστε την Χριστίνα. Αυτό είναι ο κολλητό σου. Ναι. Δεν έχει ξαναπέξει. Ναι. Κάτι παίζει εδώ με τον κολλητό, παιδιά. Πείτε. Πείτε! Μίλα στο μικρόφωνο, σα ακούω. Έλα, έχουμε κοινό σήμερα! Εν τω μεταξύ, τον πετυχαίνω στο Κολονάκι, τον κοίταζα. Λέω κάτι μου θυμίζει, τον ξανακοίταζα. Και έρχεται και μου λέει: εγώ είμαι ο φίλος της Χριστίνας που είχα έρθει. Ντάνιελ, βάλε αγόρι μου το μικρόφωνο, σα ακούσω. Αλλά την έννοια δεν γνώρισε. Μια καλησπέρα, βρε. Μια καλησπέρα. Πε την καλησπέρα, χάμω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν μου λε, Ντάνιελ, αγόρι. Είσαι χορευτής. Είμαι και χορευτής, ναι. Τι καλό. Πολύ άσχολη γενικά με τον αθλητισμό. Τι άθλημα. Ασχολούμαι και λίγο με το modeling. Τι άθλημα κάνεις. Ντάνιελ, ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα. Ντάνιελ. Πες τα ανάσεις. Πες τα ανάσεις να πέσουν όλες κάτω εδώ πέρα, φίλε. Πες κάτι βαρύ. Κάτι βαρύ. Μπάσκετ, γενικά πολύ στενά. Είναι πάρα πολύ καλός χορευτής. Ειδικά στο καταλάβαμε. Αλλά είναι και στο R&B πολύ καλός. Ελεύθερος είναι, ρωτάει Ματίνη. Ελεύθερος είμαι, ναι. Κορίτσια! Ελεύθερος! Γράψε εδώ επάνω το τηλέφωνο σου. Στα γρήγορα. Στην δεν θέλω να σε αναστατώσω. Τα 10 κορίτσια πίσω πάθανε. Δεν έχω πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Με τον Ντάνιελ. Μα για αυτό μπορείς να διαλέξεις όποιο θες. Για να τον αποκαταστήσει, εγώ καταλάβει. Να πω λίγο. Γιατί πέρα από αυτό που είδατε. Ναι. Έχει και άλλα πράγματα. Μας προειδεάζεις για κάτι άλλο. Ντάνιελ, έχουμε δίπλα και το ταλέντο, άμα θες να πας. Είναι και ο σύζυγος και ζηλεύει, πες τα γρήγορα. Όχι, απλά είναι το παλέτσι, λέω τόσο καιρό ότι πρέπει να έρθει εδώ πέρα, γιατί πιστεύω ότι είναι ωραία και τα άλλα τα κορίτσια. Ναι, αλλά πιο ωραία το δικό μας. Αλλά τώρα προειμοδοτούμε αυτό το κορίτσι. Αλλά πιστεύω ότι αντικειμενικά, επειδή είναι το style που πουλάει εδώ πέρα, η πιο ωραία και στυλάτη είναι η Χριστίνα. Αντικειμενικά. Και οι τρεις φορές που έχει νικήσει το λέει αυτό, δεν είναι. Εσύ με τη Χριστίνα. Ωραία είναι, ωραίος είσαι. Πώς δεν έχει γίνει κάτι έτσι, πώς δεν έχει αυτό. Στην αρχή δεν συμπαθιόμασταν. Αλήθεια. Κάπως έτσι ξεκίνησε, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτό που μία στο εκατομμύριο υπάρχει η φιλία αντρών γυναικών. Είναι κάπως έτσι ξεκινάνε όλα. Μα γιατί το λες, γιατί με αυτό το ωραίο υφάκι,